Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Ζαχαρόπουλο, υποψήφιο με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο Βόρειο Τομέα Αθήνας. Κύριε Ζαχαρόπουλε, καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές μας. Πιστεύω να μείνατε ικανοποιημένοι από τη χθεσινή μεγάλη συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος στο Σύνταγμα, έτσι? Πράγματι, ήταν μια μεγάλη συγκέντρωση. Όλοι το λένε αυτό και δεν μπορούμε, πρέπει να το παραδεχτούμε, ναι. Ναι, με χιλιάδες κόσμο. Αλλά εκτός από την μεγάλη μαζικότητα που είναι ένα το κρατούμενο, είναι σημαντικό, επίσης υπήρχε αγωνιστικός παλμός, αισιοδοξία ότι με ισχυρό κουκουέ, ότι στο κουκουέ υπάρχει ελπίδα, ότι ο λαός κρατά τις τύχες στα χέρια του και τώρα πρέπει να κάνει το βήμα. Γενικά το κλίμα ήταν πολύ αισιόδοξο και αυτό φάνηκε φυσικά και από την ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, του συντρόφου του Δημήτρη του Κουτσούμπα, όσο και από τους χαιρετισμούς που υπήρξαν στη συγκέντρωση. Ο κύριος Κιμούλης, ο γνωστός ηθοποιός, διάβασε το μήνυμα εκ μέρους του σπουδαίου μουσικού συνθέτη του Θάνου του Μικρούτσικου, ο οποίος είναι υποψήφιος με το ΚΚΕ σε αυτές τις εκλογές. Ναι. Η κυρία Έρη Ρίτσου, η κόρη του μεγάλου μας ποιητή Γιάννη Ρίτσου, και η ίδια επίσης συγγραφέας, έκανε το χαιρετισμό της. Και ήταν και ο κύριος Ροήτης, αντινάβαρχος στην αποστρατεία από τις ενόπλες δυνάμεις, που αναφέρθηκε και σε τέτοια ζητήματα. Ήταν πραγματικά πολύ καλό και αγωνιστικό το κλίμα. Κύριε Ζαχαρόπουλε, το Κομμουνιστικό Κόμμα κρατάει μια θέση τόσα χρόνια στη Βουλή με ένα ποσοστό που κυμαίνεται πάντα στο 6-7, 5-6-7. Αυτό γιατί, ενώ έχετε τέτοιο παλμό, τέτοιες συγκεντρώσεις, κατεβαίνει το πάμε κάτω, γίνονται αυτά, γιατί δεν αυξάνει το ποσοστό του, να πάρει κάτι διαφορετικό για να φάνει και περισσότερο, δηλαδή, αφού έχετε τέτοιο ρεύμα, πού το αποδίδετε εσείς αυτό? Ναι, καταρχήν να πούμε ότι την Κυριακή έχουμε εκλογές και κάθε άνθρωπος ο οποίος το σκέφτεται και θέλει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να πάει καλά στις εκλογές έχει τώρα την ευκαιρία με το ψηφοδέλτιο στο χέρι να αλλάξει αυτή την εικόνα, να είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πιο ισχυρό. Τώρα όμως δεν αποφεύγω το ερώτημά σας. Το ΚΚΕ έχει επιδείξει τα τελευταία χρόνια μια σταθερότητα. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Ναι, στις τελευταίες, παραδείγματος χάρη, ευρωεκλογές έλαβε περίπου το ίδιο ποσοστό, 1000 ψήφους περισσότερες από ό,τι είχε στις εκλογές του 2015. Αυτό είναι σταθερότητα. Δεν είναι όσο θα θέλαμε να ανέβουμε και φαίνεται ότι υπήρχε κόσμος που το σκεφτόταν μέχρι τελευταία στιγμή να ψηφίσει το ΚΚΕ. Φυσικά, όμως αυτό είναι μια πραγματικότητα. Γιατί λέω ότι γίνανε σε συνθήκες οι εκλογές που ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε, παραδείγματος χάρη, 1 εκατομμύριο ψήφους. Δηλαδή, θέλω να πω, και η ερώτηση μπορεί να γίνει και προς τα άλλα κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ξεπλένοντας, ασκώντας μια αντιλαϊκή πολιτική, ξεπλένοντας τη Νέα Δημοκρατία, έχασε 1 εκατομμύριο ψήφους. Ή άλλα κόμματα τα οποία υπήρχαν στο κοινοβούλιο μέχρι τώρα, όπως η ΑΝΕΛ, η Ένωση Κεντρών, το Ποτάμι, ουσιαστικά εξαφανίστηκαν σε αυτές τις εκλογές. Τώρα, γιατί δεν ανεβαίνουμε, που εμείς νομίζουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα την Κυριακή να ανέβουμε? Μάλιστα. Υπάρχει κόσμος ο οποίος πάει και ψηφίζει με βαριά καρδιά αυτά τα κόμματα. Ψηφίζει, ας πούμε, το Μητσοτάκη για να μην συνεχίσει να ασκεί κυβέρνηση ο Τσίπρας, ή ψηφίζει τον Τσίπρα όχι πιστεύοντας πραγματικά στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με την άποψη ότι πρέπει να φράξει τον δρόμο στο Μητσοτάκη. Εμείς λέμε σε αυτόν τον κόσμο ότι ακριβώς επειδή 7 ψηφίζουμε, όμως 8 του μήνα ο λογαριασμός έρχεται και ο λογαριασμός θα είναι βαρύς από το Eurogroup, τους Υπουργούς Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συζητούν και για την Ελλάδα. Την επόμενη μέρα ακριβώς, ναι, των εκλογών. Ακριβώς. Εμείς θέσαμε το σύνθημα «Κουκουέ ισχυρό, η δύναμή σου την επόμενη μέρα» και δεν κυριολεκτούσαμε, εννοούσαμε το επόμενο διάστημα. Τώρα όμως είναι που χρειάζεται ο κόσμος, ο ελληνικός λαός, και ισχυρό κουκουέ με βάση τις αποφάσεις του Eurogroup, όσο θα συζητήσουμε για την Ελλάδα. Γιατί όποια κυβέρνηση και αν προκύψει από τις εκλογές, μάλιστα βλέπετε, οι Ευρωπαίοι δεν θα περιμένουν καν να συγκροτηθεί η νέα κυβέρνηση. Όποια κυβέρνηση και αν προκύψει μετά τις εκλογές, είναι δεσμευμένη στα ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060, είναι δεσμευμένη στους εφαρμοστικούς νόμους και του τρίτου μνημονίου που το υπέγραψαν, το ψήφισαν μαζί 5 πολιτικά κόμματα. Η μεταμνημονιακή εποχή δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εφαρμογή της μνημονιακής εποχής και η συνέχιση στην ίδια κατεύθυνση όσον αφορά τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Συνεπώς,
χρειάζεται την Κυριακή να σταλεί ένα μαζικό μήνυμα, ναι στο ΚΚΕ, μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα, μπορούμε να αναχαιτήσουμε την ΕΠΕΦ κυβέρνησης, όποια και αν είναι αυτή, ναι. Μπορούμε μέσα στο λαό να βάλουμε αντιστάσεις, είναι στο χέρι του κόσμου να κάνει το βήμα, δεν είναι και τόσο δύσκολο, μας γνωρίζει από τις γειτονίες, μας γνωρίζει από τους χώρους εργασίας, μας γνωρίζει η νεολαία στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, και είναι η στιγμή τώρα να κάνει το βήμα. Ωραία, είπατε μια λέξη πανεπιστήμια, κύριε Ζαχαρόπλε, και το πρώτο πρόβλημα που θα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης είναι να καταργήσει το άσυλο. Γνωρίζουμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει, με την νεολαία του, έχει μια δυναμική παρουσία μέσα στους χώρους αυτούς. Εσείς συμφωνείτε με αυτό? Καλά, ότι απέναντι στο συνολικό πρόγραμμα της νέας αντιλαϊκής κυβέρνησης θα βρεθούμε απέναντι από την πρώτη στιγμή, είναι δεδομένο, και γι' αυτό έχει και σημασία ο κόσμος να βγάλει ένα όσο γίνεται πιο ισχυρό ΚΚΕ. Όσον αφορά τώρα ζητήματα της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, που είναι πολύ συντηρητικές, έχει πολύ συντηρητικές προτάσεις, πολύ αντιλαϊκές προτάσεις, όπως είναι και το άσυλο, εννοείται ότι στην πράξη θα προσπαθήσουμε μαζί με το φοιτητικό κίνημα, μαζί με τους εργαζόμενους στα ΕΚ και στα ΤΕΙ, μαζί και συνολικότερα με τους εργαζόμενους, να μην περάσουμε τέτοια απαράδεκτα μέτρα. Και εδώ έχουμε πείρα. Τα προηγούμενα χρόνια γίνανε μαζικές διαδικασίες των φοιτητών, διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Παράδειγμα, τους χάρη, από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν πέρασε η κατάργηση της παιδαγωγικής επάρκειας με αγώνες μέσα στα πανεπιστήμια. Δεν πέρασε η σύνδεση των πανεπιστημίων, των ερευνητικών κέντρων με τους δολοφόνους του ΝΑΤΟ που θέλαν να αξιοποιήσουν αυτή την έρευνα και τα λοιπά που γίνονται στα πανεπιστήμια της χώρας μας για πολεμικούς σκοπούς. Μπήκε εμπόδιο το φοιτητικό κίνημα με την ΚΝΕ, με το ΚΚΕ μπροστά. Έτσι θα συνεχίσουμε και θα παλέψουμε πραγματικά για να έχουν δικαίωμα οι φοιτητές και όλος ο λαός να διατηρηθεί το άσυλο. Φυσικά εμείς δεν συμφωνούμε με καταστάσεις πώς να το πω, και εγκληματικότητας και εμπορίου ναρκωτικών που πιθανά γίνεται πολλές φορές δίπλα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ναι, κύριε Ζαχαρόπουλε, με την κατάργηση όμως, πώς μπορεί να καταπολεμηθεί αυτό που λέτε τώρα, έτσι, με όλους αυτούς τους εγκληματίες που μπαίνουν μέσα? Αυτό είναι καλό για τους φοιτητές και καλό και την παράταξή σας, ειλικρινά σας το λέω. Σαν νέος άνθρωπος που είστε. Ναι, σαφώς και δεν είναι καλό. Και αν θέλετε, υπάρχει, για να μιλήσουμε συγκεκριμένα, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τα ναρκωτικά, με τις πιάτσες στην ΑΣΟΕ. Ναι, το βλέπουμε καθημερινά αυτό. Υπάρχει σοβαρό τέτοιο πρόβλημα, παραδείγματος χάρη στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο. Εκεί πέρα μπήκαν μπροστά οι φοιτητικοί σύλλογοι, αναδεικνύοντας το πρόβλημα, λέγοντας όχι σε όλα τα ναρκωτικά, απαιτώντας να φύγουν τώρα τα κυκλώματα. Μπήκαν μπροστά, κάνανε μερίδες, κάνανε ενημέρωση, διεκδικήσανε, αγωνιστήκανε τόσες και τόσες φορές με παραστάσεις διαμαρτυρίας για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Από εκεί και πέρα τώρα, επειδή η διακηρύξη ουσιαστικά του κ. Μητσοτάκη για κατάργηση του ασύλου επί της ουσίας είναι για να μπουν και να κουμαντάρουν την κατάσταση μέσα στα πανεπιστήμια οι μεγάλες εταιρείες. Αυτό είναι που ενδιαφέρει τη Νέα Δημοκρατία, είναι το πρωί στο πρόγραμμά της, σύνδεση της αγοράς, εκμετάλλευση ουσιαστικά εκεί πέρα του επιστημονικού δυναμικού ή του μελλοντικού επιστημονικού δυναμικού από μεγάλες επιχειρήσεις, και γι' αυτό θέλουν στη δική τους λογική να καθαρίσουν τα πανεπιστήμια όχι από τα ναρκωτικά και την εγκληματικότητα. Ναι. Άλλωστε και με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας θα συνεχίσουν να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα στην ελληνική κοινωνία, αλλά θέλουν να την καθαρίσουν ουσιαστικά από την άλλη φωνή, από αυτή που αγωνίζεται, που είναι το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα. Μάλιστα, ας το αφήσουμε το άσυλο και θα δούμε τι θα γίνει με την ψήφιση αν το περάσει ο κύριος Μητσοτάκης, και θα δούμε τι κατάσταση θα επικρατήσει στα πανεπιστήμια. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Είστε νέος άνθρωπος, ειλικρινά δηλαδή, υπάρχει μια συμπάθεια σε εσάς που ασχολείστε με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Αλλά ξέρετε τι μου λένε, κύριε Ζαχαρόπουλε, τέσσερις λέξεις υπάρχουν στο λεξιλόγιο όλων αυτών των ανθρώπων: καπιταλισμός, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και αντιλαϊκά μέτρα. Ειλικρινά, θέλω μία απάντηση πάνω σε αυτό. Βεβαίως. Θα σας απαντήσω αμέσως. Ναι. Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαμε εκλογές τώρα για τα όργανα της. Το μπάχαλο που είδαμε. Διαπραγματεύσεις για τα όργανα της. Ναι. Τι μένει σταθερό, βγήκε η κυρία Λαγκάρντ μάλιστα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δηλαδή, κλειδώσαμε το Δημοσιονομικό Ταμείο, όπως μας λέγανε, και το ξαναέπεσε στο κεφάλι μας, ας πούμε, από άλλη πλευρά. Τα μοίρασαν η Γερμανία με τη Γαλλία, τις θέσεις τις μοίρασαν, όπως ξέρετε. Ακριβώς. Λοιπόν, καπιταλισμός.
που λένε εμείς. Ναι. Έλεγε χθες και ο Θάνος ο Μικρούτσικος στη συγκέντρωση στο μήνυμά του ότι 1000 άνθρωποι αυτή τη στιγμή στον κόσμο έχουν όσο πλούτο έχουν 4,5 δις αυτού του πλανήτη. Δεν λέει και ψέματα. Ναι. Λοιπόν, αντιλαϊκά μέτρα, είπαμε και πριν τι έρχεται από Δευτέρα, ναι, ο λογαριασμός. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτές τις έννοιες, αυτές τις λέξεις, ναι, επιμένουμε και θα συνεχίσουμε να τις χρησιμοποιούμε, γιατί αποδίδουν, αν θέλετε, και επιστημονικά ή τέλος πάντων στην πολιτική συζήτηση, αποδίδουν και το νόημα και την ουσία αυτών που γίνονται. Μάλλον η ερώτηση πρέπει να είναι διαφορετική. Γιατί πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες και αυτές αναφέρονταν κάποτε, ας πούμε, ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο, ή λέγανε ότι είναι ενάντια στον καπιταλισμό, ενάντια στο σύστημα, ενάντια στον υπεριαλισμό, ό,τι λέγανε τα προηγούμενα χρόνια, τώρα τα έχουν αφήσει κατά μέρους και μιλάνε, ας πούμε, περισσότερο με τη γλώσσα της πιάτσας. Ναι. Μόνο η γλώσσα της πιάτσας δεν είναι, είναι η γλώσσα της βαρβαρότητας, είναι η γλώσσα των business, των κάθε λογής business, είναι η γλώσσα της ανεργίας και της φτώχειας για τον πολύ κόσμο, και δεν χρησιμοποιούν λοιπόν τέτοιες έννοιες, γιατί ακριβώς γνωρίζουν ότι αυτοί είναι οι υπεύθυνοι για όσα ζούμε σήμερα. Ναι, αφήσαμε και μια άλλη λέξη, το ΝΑΤΟ, έτσι. Ξέρετε ότι είμαστε μια μικρή χώρα, να μην έχουμε συμμαχίες, κύριε Ζαχαρόπουλε? Να έχουμε συμμαχίες και να κρίνουμε με βάση αυτό, και αν θέλετε αυτός είναι κι άλλος ένας λόγος που χρειάζεται να εκφραστεί, ναι, και να δυναμώσει η άλλη φωνή του ΚΚΕ την Κυριακή, ναι, γιατί το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα στην ελληνική κοινωνία που έχει πρόταση για συμμαχίες και συνεργασία ανάμεσα στους λαούς, ανάμεσα δηλαδή σε όλους αυτούς που σήμερα είναι απομονωμένοι. Υπάρχουν 113 εκατομμύρια φτωχοί αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε, υποτίθεται, μέσα στο πλαίσιο της ίδιας συμμαχίας, της ίδιας του ίδιου οργανισμού. Δεν συνεχίζουν να είναι απομονωμένοι αυτοί οι άνθρωποι μεταξύ τους. Οι άνεργοι, η πρόταση του ΚΚΕ, ακριβώς επειδή στρέφεται απέναντι σε όσους μας καταδυναστεύουν, σε όσους είναι απέναντι, σε όσους εφαρμόζουν την αντιλαϊκή πολιτική και την οργανώνουν, είναι συμφέρον όχι μόνο για τον ελληνικό λαό, βεβαίως για τον ελληνικό λαό, αλλά και για τους άλλους λαούς της Ευρώπης και του κόσμου. Και δεν είναι τυχαίο ότι και στις ευρωεκλογές ένα από τα συνθήματά μας ήταν ισχυρό ΚΚΕ, δύναμη αντίστασης, μήνυμα αντίστασης για τους λαούς της Ευρώπης. Είναι πολλοί εργαζόμενοι και σε όλη την Ευρώπη που κοιτάζουν στην Ελλάδα τις εξελίξεις, χαίρονται να τα πηγαίνει καλά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και βεβαίως, μια σκέπαμε και για το ΝΑΤΟ και αν μπορεί η Ελλάδα κτλ. Ναι. Θέση υπήρχε στην πρεσβεία, και όταν λέμε φυσικά πρεσβεία, μία είναι η πρεσβεία, όπως λένε και οι γνωστές ελληνικές ταινίες. Είχαμε λοιπόν τις εκδηλώσεις για την 4η Ιουλίου και τα λοιπά. Εκεί πέρα, στον κύριο Πάιατ, ναι, ο οποίος είχε αναλάβει μάλιστα το τελευταίο διάστημα, δεν θα λέγαμε ρόλο πρέσβη ξένου κράτους, θα λέγαμε είναι σαν να συμμετέχει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πάντα έτσι ήταν οι Αμερικανοί πρέσβοι στην Ελλάδα, κύριε Ζαχαρόπουλε, δεν τα ξεχνάμε αυτά. Βεβαίως, πάντα η Αμερική έπαιζε ρόλο και γνωρίζουμε και τα αποτελέσματα της. Λοιπόν, σε αυτή την δεξίωση εκεί ήταν οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να βγάλει λοιπόν ένα συμπέρασμα ο κόσμος ότι στους φωνιάδες των λαών, σε αυτούς που σκοτώνουν εδώ πέρα τον κόσμο, σε αυτούς που είναι υπεύθυνοι για τους πολέμους, για τη μετανάστευση, για το προσφυγικό, πάνε και πιάνουν στα σίδη στην πρώτη σειρά τα κόμματα που διεκδικούν την Κυριακή την ψήφο τους. Για να σκεφτούμε, ανοίξανε νέες βάσεις, ενισχυθήκαν οι νατοικές βάσεις στη χώρα μας. Στη Σούδα και αλλού και σε άλλα νησιά. Ο Πάιατ λέει ότι θα είναι σταθερή 100% η σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και της ΗΠΑ, ό,τι και να γίνει την επόμενη μέρα. Είμαστε ασφαλείς επειδή προχωράνε αυτοί οι γεωστρατηγικοί, γεωπολιτικοί σχεδιασμοί, επειδή η Ελλάδα γίνεται ορμητήριο πολέμου, επειδή σε κάθε μεγάλη πόλη της χώρας έχουμε και από μια αμερικανονατοϊκή βάση, είμαστε περισσότερο ασφαλείς? Νομίζουμε ότι πρέπει ο κόσμος να κάτσει και να προβληματιστεί με βάση αυτά τα ζητήματα και να επιλέξει σωστά. Άλλωστε τα πράγματα είναι, δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν πιέσεις, σαφώς και υπάρχουν πιέσεις, ναι, όμως είναι σχετικά απλά ως προς το δίλημα. Την επόμενη, ναι, μέρα, ναι, την επόμενη μέρα, την Κυριακή μάλλον, διεκδικούν την ψήφο μας 4 μνημονιακά κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ,
το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη, ο οποίος έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο σε όλες τις προετοιμασίες του Τρίτου Μνημονίου και στην επέκταση του Δευτέρου κτλ. Δύο φασιστικά, εθνικιστικά, ακροδεξιά μορφώματα, η εγκληματική οργάνωση της Ναζιστικής Χρυσής Αυγής και το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, η Ελληνική Λύση και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Όποιος θέλει να στείλει ένα μήνυμα απέναντι στην πολιτική που εφαρμόστηκε και απέναντι φυσικά στους φασίστες, στους εθνικιστές που πρέπει να πεταχτούν και έξω από την Ελληνική Βουλή, και αυτός είναι και ένας από τους στόχους που παλεύει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, δεν έχει άλλη επιλογή από το να πάει στο ΚΚΕ να δώσει δύναμη στη δύναμή του. Κύριε Ζαχαρόπουλε, να σας ευχηθώ καλό αγώνα και θα είμαστε εδώ να τα πούμε πάλι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και αν μου επιτρέπετε για τους ακροατές σας, είναι μια καλή ευκαιρία να ψάξουν και στο ίντερνετ να δουν το δεκάλεπτο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας με δηλώσεις από γνωστούς καλλιτέχνες, τα υλικά μας αυτή την περίοδο και να αποφασίσουν μέχρι την Κυριακή με το μυαλό καθαρό. Καλή σας μέρα.